Προς τον κύριο Παπανδρέου. Παρακαλώ. Το Τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να οργανώσει την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο και μάλιστα σε χώρο που δεν του ανήκει. Έχει φτάσει στο σημείο να δυσκολεύει την Κύπρο στην έρευνα και διεκδικεί τα χωρικά του ύδατα μέχρι την Αίγυπτο. Πώς θα λύσετε το γόρδιο δεσμό όταν έχετε δεσμευτεί με το σύμφωνο σημείο την Τεμιρέλ που αναγνωρίζει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και όταν έχετε αναγνωρίσει το Ελσίνκι που παραπέμπει στο καθοδηγούμενο δικαστήριο της Χάγης και τις δίθεν συνοριακές διαφορές με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι έπρεπε να αξιοποιήσουμε ακριβώς το Ελσίνκι, το οποίο δεν το έκανε αυτή η κυβέρνηση, διότι το 2004 θα μπορούσε να έχει βάλει βέτο εάν η Τουρκία δεν δεχόταν τα σύνορά μας, δεν σταματούσε τα περιγκρίζων ζωνών και δεν πήγαινε, εάν ήθελε, στο δικαστήριο της Χάγης, όπου θα έκλεινε και το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Δεν το έκανε η κυβέρνηση και όπως βλέπετε έχει εξελιχθεί πολύ αρνητικά τα τελευταία χρόνια αυτή η σχέση μας, ακριβώς διότι δώσαμε ένα περιθώριο από την μεγαλοψυχία σε εισαγωγικά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Καραμαλή προς την Τουρκία. Έπρεπε να ήμασταν πολύ αυστηροί. Και εγώ θα είμαι πολύ αυστηρός αύριο, εάν εκλεγώ ως πρωθυπουργός της χώρας, στην αξιολόγηση της Τουρκίας το Δεκέμβριο. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Όταν ήμουν υπουργός εξωτερικών και είχαμε ξεκινήσει ακριβώς αυτή όλη την συζήτηση της πορείας της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διερευνητικές διαδικασίες, προέκυψε μία έρευνα η οποία βγήκε έξω από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, στα διεθνή ύδατα. Πήρα αμέσως τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας και αμέσως έκανε πίσω. Διότι ήξερα και ξέραμε πώς θα χειριστούμε αυτά τα θέματα. Σήμερα δεν κάνουν πίσω γιατί τους έχουν δώσει πολύ λάσκο από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η σειρά σας να θέσετε το ερώτημα σε ποιον πολιτικό αρχηγό. Στον κύριο Καραμαλή να τον ρωτήσω ότι πρώτα απ' όλα θα ήθελα μια απάντηση από την προηγούμενη ερώτηση. Γιατί δεν δέχτηκε την υποστήριξή μου στα θέματα διαφάνειας και εξωκρατίας, αλλά εφόσον δεν θέλει να το απαντήσει, θέλω να τον ρωτήσω. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα για αύριο, το οποίο βασίζεται στα δικά σας νούμερα, στο δύσκολο σενάριο, στα δύσκολα. Θέλω όμως, και είναι εφικτό, και είναι και ρεαλιστικό, θέλω να μας πείτε αν αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί είναι πραγματικοί, αν είναι αληθινοί, ή αν κρύβονται άλλοι αριθμοί, τους οποίους εμείς θα ανακαλύψουμε. Τους αριθμούς τους γνωρίζετε, κύριε Παπανδρέου, αλλά οι αριθμοί αυτοί και η κρίση την οποία όλοι βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη επιβάλλει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ενώ λοιπόν γνωρίζετε τους αριθμούς, ενώ γνωρίζετε την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχετε άγνοια της πραγματικότητας, εκείνο που κάνετε έναντι των πολιτών είναι να τους παρουσιάζετε έναν εφελώδες δίθεν πρόγραμμα, που σημαίνει ότι δεν έχετε σχέδιο, αλλά δεν θέλετε και να παρουσιάσετε σχέδιο, αλλά με εύκολες υποσχέσεις περί παροχών να παραπλανήσετε τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν αυτό είναι μια παραδοσιακή δίθεν συνταγή πολιτικής συμπεριφοράς, είναι εμπεγμός ειδικά την ώρα της κρίσης. Αυτή την ώρα πρέπει να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να συμμαζέψουμε τη δημόσια δαπάνη, πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας, και αυτά δεν γίνονται με τις δικές σας ακάλυπτες επιταγές περί 10 ή παραπάνω δισεκατομμυρίων μοιρασιών και παροχών σε μια τέτοια εποχή κρίσης. Άρα το διακύβευμα είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να δεχθούν μια υπεύθυνη πολιτική που λέει ότι ναι, έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολα χρόνια, αλλά πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις για να βγούμε με την οικονομία σε υγεία και τα δημόσια οικονομικά μας νοικοκυρεμένα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να υποθέσουμε ότι και εσείς με τη σειρά σας θα ρωτήσετε τον κύριο Παπανδρέου. Πού το ξέρετε. Η εμπειρία πλέον μετά από τόση ώρα. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπανδρέου μια πολύ απλή ερώτηση. Είπατε ότι θα υπάρξει ενιαία φορολογική κλίμακα για όλα τα εισόδηματα. Και το απλό ερώτημα είναι, ποια είναι αυτή η κλίμακα, γιατί δεν τη λέτε, την κρύβετε, ποια είναι η κλίμακα? Δεύτερον, τι θεωρείτε χαμηλά εισοδήματα, τα 20.000 ευρώ, τα 30.000 ευρώ, τα 40.000 ευρώ? Τρίτον, όταν λέτε όλα τα εισοδήματα, περιλαμβάνετε και τους αγρότες, περιλαμβάνετε και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων? Και τέλος, θα επαναφέρετε τα αντικειμενικά κριτήρια στην φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δεύτερων επαγγελματιών? Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς ο
κύριος Καραμαλής θέλει να αναλύσω ολόκληρο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην οικονομία μέσα σε μισό λεπτό. Εμείς έχουμε πει κάτι πολύ απλό. Ότι χρειάζεται ένα άλλο δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο θα αναδιανέμει τον πλούτο του ελληνικού λαού υπέρ της μεσαίας και των χαμηλότερων τάξεων και όχι χαριστικές πράξεις όπως εσείς κάνετε τα τελευταία χρόνια, χαριστικές πράξεις προς τις τράπεζες, χαριστικές πράξεις προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες, χαριστικές πράξεις σε ό,τι αφορά τα διανεμόμενα κέρδη, χαριστικές πράξεις οι οποίες βοήθησαν στο να είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως πελατειακές πολιτικές και σπατάλες και βεβαίως τεράστια διαφθορά από τα νοσοκομεία μέχρι τις πολεοδομίες, μέχρι βεβαίως και την κορυφή της κυβέρνησης, οι οποίες αυτές οι σπατάλες και η διαφθορά τις πληρώνει, ζητάτε εσείς να τις πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος και η μεσαία τάξη. Αυτά δεν θα γίνουν. Δεν θα αλλάξουμε την κλίμακα, αλλά θα υπάρξει μια ενιαία κλίμακα, ένας ενιαίος τρόπος για την φορολόγηση όλων των εισοδημάτων.